Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Έχω να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος, διότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί το σχολείο, το Τρίτο Λύκειο Κορίνθου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το σχολείο. Είναι ένα σχολείο που έχει αγκαλιάσει την περιοχή του. Είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο έχει κοινωνική δράση, σε ένα σχολείο που έχει καταπληκτικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και παιδιά, σπουδαία παιδιά. Φέτος πραγματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους καταπληκτικές επιτυχίες. Είμαστε σίγουροι ότι νιώθετε και εσείς περήφανοι για τα παιδιά σας. Το σχολείο μας λειτουργεί 30 χρόνια, το 1985. Σας έχουμε ετοιμάσει δύο παρουσιάσεις. Η μία θα βλέπετε εικόνες από το Βέλγιο, από διάφορες δραστηριότητες. Αυτά που θα δείτε είναι το 0,5% που έχει κάνει το σχολείο. Ούτε καν το 1. Μια έτσι πολύ μικρή αναφορά και για να δουν και οι παλαιότεροι και να δουν φωτογραφίες οι παλαιότεροι. Λοιπόν, θα δείτε τον κύριο Νικολάου. Νάτος εδώ, τον βλέπετε τον κύριο Νικολάου. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα για μαλλιά γιατί είμαι θυγμένος. Το λόγο θα δώσω στον κύριο Νικολάου να μας πει λίγα για την ιστορία του σχολείου. Κύριε Νικολάου, ο λόγος σε εσάς. Θέλω να σας συγχαρώ που ήρθατε, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σε αυτήν την ωραία εκδήλωση. Ο σύλλογος και ο διευθυντής του σχολείου μου ανέθεσε ότι να πω την ιστορία του σχολείου, γιατί είμαι ο πιο παλιός από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε το Τρίτο Λύκειο. Είχαμε ετοιμάσει πολλές σελίδες και την ιστορία του Τρίτου Λυκείου είναι τεράστια. Αλλά για να μην σκουράσουμε, θα πούμε μια περίληψη. Και αν χρειαστεί, θα τα πούμε και απ' έξω. Το σχολείο λειτουργήσε για πρώτη φορά με την ονομασία Τρίτο Λύκειο Κορίνθου στις 2 Ιανουαρίου του 1985 με διευθυντή του θεολόγο τον κύριο Ιωάννη Λαπατά. Επειδή δεν υπήρχε σχολικό συγκρότημα, το σχολείο φιλοξενείται αρχικά στο σχολικό συγκρότημα του Δευτέρου Λυκείου. Τα γραφεία του συλλόγου ήταν δίπλα στα γραφεία, τα σημερινά γραφεία του Δευτέρου Λυκείου, σε μια αίθουσα διδασκαλία σημερινή. Και κατόπιν μετακομίσαμε στο Πρώτο Λύκειο Κορίνθου. Τα γραφεία μας ήταν εκεί που είναι το πρώτο γυμνάσιο, τα γραφεία του Πρώτου Γυμνασίου Κορίνθου. Τη Δευτέρα 16 του 1985 δίνεται το πρώτο πλήρες πρόγραμμα στους μαθητές. Στο τέλος της πρώτης χρονιάς της λειτουργίας του σχολείου πραγματοποιείται η πρώτη πενθήμερη εκδρομή των μαθητών του σχολείου στην Κέρκυρα. Εδώ θέλω να προσθέσω δύο ιστορικά στοιχεία. Ο πρόεδρος του σχολείου, ο οποίος είναι ο κύριος Ναστούλης, γνωστός στην περιοχή σας και ασχολείται με δημοσιογράφος, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του σχολείου. Θα έρθει σε λίγο. Θέλω να το αναφέρω ότι ασχολήθηκε με την εκδρομή από την πρώτη μέρα του σχολείου μέχρι που πήρα πολιτήριο καθημερινά και ίσως δεν πήγε και ποτέ στην τάξη. Περίμενα να ήταν εδώ να τα ακούσει. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο θέλω να πω. Ένας μαθητής στο λεωφορείο μέσα και στην εκδρομή στην Κέρκυρα έμεινε στην ιστορία και τις ατάκες και τα αστεία του. Δεν είναι άλλος από τον Μάρκο τον Σεφερλή, ο οποίος είναι ο καλύτερος κωμικός αυτή τη στιγμή. Είναι τιμή μας που τον είχαμε μαθητή στο Τρίτο Λύκειο. Και να πω και κάτι, ότι τα παιδιά όταν φτιάξαμε το Λύκειο, τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου δεν θέλανε να έρθουν, δεν πίστευανε στο Τρίτο Λύκειο. Πήγανε στο πρώτο και στο δεύτερο γιατί πιστεύανε ότι γίνονταν καλύτερη δουλειά. Και ο Μάρκος ο Σεφερλής και ο Γιώργος ο Ναστούλης και άλλα παιδιά που είναι εδώ, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, ήρθανε στο σχολείο και το στηρίξανε. Και μετά τα πρώτα αποτελέσματα που είχαμε διαδράσει στο Πανεπιστήμιο, σιγά σιγά όλα τα παιδιά του συγγισμού μείνανε στο Τρίτο Λύκειο. Την επόμενη χρονιά, το 1986, αναλαμβάνει διευθυντής φιλόλογος ο κύριος Παρασκευάς Πατσούρας μετά από παρέτηση του κύριου Λαπατά και παραμένει έως τον Ιούνιο το 1992. Το νέο κτίριο του σχολείου μας, το οποίο σήμερα μας στεγάζει, εγκαινιάστηκε στις 12 Δεκάτου 1992 και διευθυντής σχολείου ανέλαβε ο κύριος Κυριακόπουλος έως το 1997, όπου απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή. Είναι ο μοναδικός διευθυντής που φεύγει εν ζωή, εν ενεργεία. Ο κύριος Σωτηρίου τον αντικαθιστά και συνεχεία από το 1997 στο 2002
αναλαμβάνει διευθυντής ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Είναι και της περιοχής εδώ. Στη συνέχεια, από το 2002 έως το 2004, διευθυντής αναλαμβάνει ο κ. Λουμάνης και από το 2004 έως το 2011 ο κ. Ζορμπάς. Για να μην τον αδικήσω, διοριστήκαμε μαζί με τον κύριο Ζορμπά στο Λίγιο, και αυτός ιστορικός. Από το 2011 μέχρι σήμερα είναι διευθυντής ο θεολόγος ο κύριος Αντώνης Σταυρόπουλος, με μεγάλη δραστηριότητα, όχι μόνο στο Τρίτο Λίγιο, και αλλού. Πολλές και σημαντικές δραστηριότητες έχουν αναλυφθεί σε όλη τη διάρκεια του Τρίτου Λυκείου, Τρίτου Λυκείου Κορίνθου. Νους υγιής εν σώματι γη, έλεγαν αρχαία ημάς πρόγονοι, και το σχολείο μας έχει πρωτοσταθεί σε σημαντικούς αθλητικούς αγώνες που συμβάλλουν στην ολόκληρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας. Η ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου μας το 1987 κατακτά μεγάλη διάκριση στους Πανελλήνιους αγώνες. Οι αγώνες έγιναν στην Κοζάνη. Το σχολείο μας δεν έχασε, δεν πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος, δεν έχασε γιατί αποκλείστηκε στα πέναλτι. Ξέρετε τη διαδικασία το πέναλτι, έτσι. Και για να καταλάβετε πόσο διαφορά είχε η ποδοσφαιρική ομάδα δική μας με τις άλλες ομάδες, όταν παίξαμε Νομός Κορινθίας με Νομό Αργολίδος, παρόλο που είναι μικρό το διάστημα, 35 λεπτά, και δεν παίρνουν εύκολα γκολ, στο ημίχρονο η ομάδα μας του Τρίτου Λυκείου κέρδισε 10-0. Επίσης, το σχολείο μας το 2006 κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Παμπελοποννησιακό Φεστιβάλ Χορού στο Άργος με γυμνάστρια την κυρία Γκέλμπουρα Σοφία στη διδασκαλία των χωρών. Ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία του σχολείου μας στην καλλιτεχνική έκφραση, δυναμικό παρόν του έδωσε με δύο εκπληκτικές θεατρικές παραστάσεις το 2006 και το 2007 με το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Ένας βλάκας και μισός» που κατέκτησε μεγάλη διάκριση στους Πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες, και το 2010 με το ιδέα «Γινή να φοβείτε τον άντρα» που επίσης απέσπασε βραβείο στο Θεατρικό Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου Κορυθίων. Εδώ σε λίγο θα δείτε και το μαθητή, ήταν το Δουβί, τον Τίνο τον Δουβί, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στην παράσταση «Ένας βλάκας και μισός». Μεγάλο ταλέντο και αυτό το συγκισμό, πολλούς ηθοποιούς βγάζουν εδώ. Ναστούλη. Αξίζει να τονιστεί ο ρόλος των διδασκόντων καθηγητριών φιλολόγων της κυρίας Θεοδωροπούλου και της κυρίας Πανούσης, που επίσης έχουν ταυτίσει το όνομά τους με το σχολείο και εμφύσισαν στα παιδιά την αγάπη, το μεράκι και εν τέλει το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη ξεχωριστή παρουσία του σχολείου μας σε σημαντικά περιβαλλοντικά προγράμματα και σχολικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες όπως η Στυφαλία, στο αστεροσκοπείο Στεφανίου και άλλα. Όμως, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω την ειδοποιώ σημαντική προσφορά του σχολείου μας στον εθελοντισμό. Την ψυχή στον εθελοντισμό έχει προσφέρει ένας άλλος συνάδελφος, που επίσης έχει ταυτίσει το όνομά του με τον εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο. Είναι ο κ. Παθανασόπουλος, πολύ γνωστός και στην περιοχή αλλά και στο Δήμο Κορίνθου. Με κατάθεση ψυχής, σε αυτό το έργο έχει δημιουργήσει στο σχολείο μας τους μικρούς εθελοντές της ομάδος Πίγασος, που συστηματικά εξασκούνται στην εκπαίδευση προσφοράς υπηρεσιών στον συνάνθρωπο. Η συμμετοχή του σχολείου μας ήταν σημαντική σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγήσεις περιοχές εντός και εκτός Ελλάδος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αποστολές σε Μαδαγασκάρη, Κεφαλονιά, Αρκαδία. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην αλληλεγγύη και στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Μέσα στη σύγχρονη κοινωνία του ατομισμού, προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βρουν τον δρόμο του εγώ προς το εσύ στη σύγχρονη ανταγωνιστική και ατομιστική κοινωνία. Αν αυτό το κατορθώσουμε, θα έχουμε επιτύχει κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε. Έχουμε πραγματοποιήσει κατ' επανάληψη επισκέψεις και προσφορές στο γεύμα αγάπης, στον ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου, στο Ευθύμιο Κέντρο και στο Ξενώνα Αστέγων στην UNESCO. Γεγονός που επέφερε τη βράβευση στο σχολείο μας από την UNESCO το Γενάρη του 2015. Επιπλέον έχουμε συλλέξει γραφική ύλη και την έχουμε αποστείλει στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της ενέργειας της ΟΛΜΕ, ένα τετράδιο για την Παλαιστίνη. Κάτι που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το εξής. Το ήθος των παιδιών μας και η ιδιαίτερη στοργή, τρυφερότητα και αγάπη με την οποία περιβάλλουν τους συμμαθητές τους με ιδιαιτερότητες. Όχι μόνο δεν τα στοχοποιούν,
αλλά τα βοηθούν να ενταχθούν στην ομάδα και να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματά τους. Αυτά είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Επίσης συγχαρητήρια τους αξίζουν και για άλλους, και για ένα πολύ σπουδαίο λόγο. Γι' αυτό συνεχείς χρονιές έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στη Βολή των Εφήβων. Και για τρεις ακόμη χρονιές τα παιδιά του σχολείου μας έχουν διακριθεί στο διαγωνισμό έκθεση του Γιουροσχόλια. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τα ονόματα δύο καθηγητριών. Υπεύθυνη για τη Βουλή των Ελλήνων είναι η κυρία Χρυσομαλίδου και για το πρόγραμμα Γιουροσχόλια η κυρία Μπέσου. Επιπροσθέτωση, οι επιτυχίες των παιδιών μας θα είναι πολλές. Πέρα από αυτό, τα παιδιά που δεν έχουν περάσει στα πανεπιστήμια έχουν διαπρέψει σε κάθε τομέα επαγγελματικής ζωής ως επιτυχημένοι επαγγελματίες και οικογενειάρχες. Επειδή αποχαιρετούμε τα παιδιά, θα σας πω μια πολύ σημαντική κουβέντα και θέλω να τα ακούσουν και οι μαθητές. Όχι σημαντική επειδή τη λέω εγώ. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, ξέρετε, δεν είμαστε από τους ανθρώπους που πληρωνόμαστε υπερβολικά. Δεν είμαστε από τα ρετυρέ του δημοσίου, από τους χαμηλόμισθους είμαστε. Έχουμε όμως μια τεράστια αμοιβή. Ξέρετε ποια είναι η αμοιβή μας? Είναι τα χαμόγελα αυτών των παιδιών. Είναι τα χαμόγελα αυτών των παιδιών που τα βλέπουμε καθημερινά να μεγαλώνουν δίπλα μας, να κοινωνικοποιούνται, να αποκτούν προσωπικότητα σωστή, να ερωτεύονται και να προχωράνε στη ζωή τους. Εγώ τι θέλω να τους πω? Θέλω να τους πω αυτά που έχουν πάρει από τις οικογένειές τους, γιατί έχουμε πολύ καλές οικογένειες στην περιοχή μας, να τα διατηρήσουν. Αυτά που πήραν από εμάς, τα θετικά, να τα διατηρήσουν. Να προσπαθήσουν στο μέτρο που μπορούν να μην χάσουν την ψυχή τους σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο που ζούμε. Και να αγωνίζονται. Παιδιά, μην σταματήσετε ποτέ να αγωνίζεστε στη ζωή σας. Τίποτα δεν είναι έτοιμο. Και όλα κατακτιόνται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το θυμάστε. Και τελειώνω με το εξής. Τα παιδιά αυτά μας βοηθάνε εμάς τους μεγάλους να γινόμαστε πολύ καλύτεροι, καλύτεροι άνθρωποι. Και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Ναστούλη, παλιό μαθητή του σχολείου, να έρθει να πει δύο κουβέντες. Ελάτε, κύριε Ναστούλη. Ο Ναστούλη ήταν ιστορικά ο πρώτος πρόεδρος σχολείου. Και πρώτος μαθητής. Ναι. Έχω τον κύριο Ξεθάλη Μάρτυρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Σταυρόπουλο και τον κύριο Νικολάου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος απόψε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι το σχολείο μου. Και δεύτερον, γιατί είναι στη γειτονιά μου. Σε αυτή τη γειτονιά μεγάλωσα, σε αυτή τη γειτονιά παίζαμε. Και πού να φανταστούμε όταν ξεκίνησε το τρίτο λύκειο, τότε όταν ξεκινούσαμε κι εμείς, ότι μετά από χρόνια θα μετακομίσει, θα έρθει εδώ στη γειτονιά μας, εδώ στο συνοικισμό. Ο συνοικισμός και το τρίτο λύκειο δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Γιατί? Θα είναι πάντα στην επικαιρότητα. Και θα είναι στην επικαιρότητα γιατί? Γιατί από αυτή τη γειτονιά, σε αυτή τη γειτονιά μεγάλωσε και σε αυτό το λύκειο πήγε ο κορυφαίος σήμερα Έλληνας ηθοποιός, ο Μάρκος Σεφερλής, που θα ήθελε πάρα πολύ να βρεθεί απόψε εδώ κοντά μας, αλλά καταλαβαίνετε, δεν έχει τελειώσει ακόμα με το Μέγκα, τώρα τελειώνει. Ξεκινάει τις καλοκαιρινές παραστάσεις και βέβαια πολλοί από εσάς κάθε χρόνο, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στις περισσότερες εκδρομές, στο Περοκέ το χειμώνα και στο Δελφινάριο το καλοκαίρι, συμμετέχω κι εγώ μαζί σας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί δεν περιμέναμε ποτέ εμείς πριν 30 χρόνια, το 1985, όταν ξεκινούσε το τρίτο λύκειο, θα βάζαμε τις βάσεις για να βρεθούμε σήμερα εδώ. Φαίνεται ότι βάλαμε πολύ καλές στέρεες βάσεις για να μεγαλώσει τόσο πολύ το σχολείο, να βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα και να έχει πάντα διακρίσεις. Αυτό δεν εξάρτηται μόνο από εμάς, αλλά και στη συνέχεια, νομίζω ο κύριος Νικολάου είναι ο συνδετικός κρίκος αυτής της γενιάς με τη σημερινή γενιά. Πολλοί καθηγητές, τότε πρωτοδιοριζόμενοι, ήταν μαζί μας, ήμασταν έτσι μια οικογένεια. Συνέχισε ο κύριος Νικολάου και φτάσαμε λοιπόν σήμερα εδώ. Και χαίρομαι πραγματικά και πιστεύω ότι, κύριε Σταυρόπουλε, και του χρόνου θα κάνουμε μια τέτοια γιορτή για να ενημερωθούν και ο κύριος Κεθάλης, εδώ συμμαθητής μου. Πηγαίναμε μαζί τότε στην τέταρτη δέσμη, στο τρίτο λύκειο. Δεν ήξερε. Ενημερώθηκε από το δημοσίευμα το δικό μου ότι γίνεται αυτό απόψε εδώ. Νομίζω ότι του χρόνου θα το διαφημίσουμε περισσότερο, να έρθουν και άλλοι μαθητές
που περάσανε από το τρίτο λύκειο να είναι πολύ μεγαλύτερη η παρένα, μας χωράει το πάρκο. Γιατί νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θέλω να βάλουμε αυτό σαν στόχο του χρόνου, να είμαστε πολύ περισσότεροι, κύριε Νικολάου. Και να είμαστε πάλι έτσι εδώ μια παρέα και όλοι μαζί. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι για την απόψινή εκδήλωση, να συγχαρώ τα παιδιά και χαίρομαι πραγματικά γιατί συνάντησα απόψε εδώ στο Σύλλογο Γονέων την Χαρά και την Ελένη, παλιές μου συμμαθήτριες και από τη γειτονιά αλλά και στο τρίτο λύκειο και πολλούς ακόμα βέβαια που δεν σας έχω συναντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή διασκέδαση και ραντεβού του χρόνου. Καλό καλοκαίρι. Αν σας ζηλεύω λίγο, κύριε Νικολάου, θα το πω, αν ζηλεύω λίγο, ζηλεύω γιατί δεν είχαμε τότε στο σχολείο τον κύριο Σταυρόπουλο. Ήθελα έτσι να ξεκινήσω, αλλά είμαι τόσο συγκινημένος που πραγματικά έχω χάσει τα λόγια μου, δεν το περίμενα. Και δεν έχω συνηθίσει να μιλάω στον κόσμο. Έχω συνηθίσει να μιλάω στο μικρόφωνο και να είμαι μόνος μου. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Φυσικά είπατε ότι γνωρίζατε τις κυρίες από το Σύλλογο Γονέων, αλλά δεν είπατε ότι εσείς ήσασταν στην τρίτη λυκείου και αυτές στην πρώτη γυμνασίου. Να το πείτε αυτό, έτσι. Όχι ότι είστε συνομήλικοι. Η ιδέα να συγκεντρώσουμε τους μαθητές ήταν των 4 τελευταίων ημερών. Του χρόνου θα γίνει πραγματική λαοθάλασσα εδώ πέρα, με τη βοήθειά σας. Του σωματείου Γιάννης Λιακώνης. Παίζουμε κομμάτια από ελληνικά μέχρι και όλα τα Βαλκάνια. Από Ρουμανία, από Βουλγαρία, από Σερβία, από διάφορα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είμαστε και στο χώρο μας σήμερα. Θα πούμε να αποτυπωρήσουμε μικρασιάτικα. Καμιά φορά
μου.